Στην κεντρική σκηνή του Μήλου των Ξωτικών παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής το νέο ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ με τον τίτλο «Πέρασε κι εγώ από εκεί και είχα παπούτσια από χαρτί. Παραμύθια για πάντα». Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίθυναν ο Δήμαρχος Τρικίων Χρήστος Λάπας, ο Πρόεδρος του Φιλολογικού Ιστορικού Λογοτεχνικού Συνδέσμου, κ. Νημάς, ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο ίδιος ο σκηνοθέτης Βασίλης Λουλές. Να αναφερθεί πως το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2013 και είναι μια παραγωγή της Ιτρικαλά ΑΕ. Είμαστε απόψε εδώ, ο Βασίλης Λουλές, ο γνωστός και συντοπίτης σκηνοθέτης, ο Θόδωρος Νημάς, ο Πρόεδρος του Φίλος, γνωστός φιλόλογος και εγώ ο Δήμαρχος Τρικάλων, ο Χρήστος Λάπας. Γιατί μαζευτήκαμε εδώ? Μαζευτήκαμε γιατί απόψε θα γίνει η παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού κατεδοξίου ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ, που αναφέρεται σε τοπικά παραμύθια με τον τίτλο «Πέρασα κι εγώ από εκεί και είχα παπούτσια από χαρτί». Τώρα, να μου επιτρέψεις, Βασίλη, θα το πεις εσύ, να πω δύο λόγια. Ότι πριν από κάποιο καιρό, έτσι, καθώς συζητούσαμε διάφορα θέματα, μπήκε και η ιδέα ότι οι παλιοί παραμυθάδες στην περιοχή μας σιγά σιγά φεύγουν από τη ζωή και θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό από την πλευρά μας να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απεικονίσουμε με τη σύγχρονη τεχνολογία και ίσως η πιο καλή πλευρά για να το κάνουμε αυτό ήταν ο Βασίλης να ασχοληθεί και να μας κάνει ένα ντοκιμαντέρ πάνω στα παραμύθια του τόπου μας, με τους παραμυθάδες της περιοχής μας. Δυσκολεύτηκα η αλήθεια να τον πείσω για να τον κάνει, υπήρχαν αρκετές δυσκολίες, αλλά από ένα σημείο και ύστερα συμφώνησε και ο ίδιος και με το γνωστό του πάθος, την πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία καταβάλει να είναι το λόγος σε ό,τι κάνει και με μεγάλη αφοσίωση σε αυτό. Ασχολήθηκε από το καλοκαίρι σχεδόν μέχρι πριν από λίγες μέρες, δούλευε νύχτα μέρα για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Επειδή τα παραμύθια μου αρχίσει δεν τελειώνεις καμιά φορά, προτίμησα να γράψω λίγα λόγια παρά να τα πω απ' έξω, γιατί θα σας κούραζα περισσότερο. Το λαϊκό παραμύθι είναι λαϊκή διήγηση και θεωρείται ως κάτι ανάλογο με το μυθιστόρημα ή το διήγημα, αλλά είναι μικρότερο σε έκταση από το πρώτο και μεγαλύτερο από το δεύτερο. Αυτοί που το δημιουργούν ή το αφηγούνται λέγονται παραμυθάδες. Ένας καλός παραμυθάς μπορεί να μακροσκηνάει το παραμύθι ώρες ολόκληρες, προσθέτοντας αυτός διάφορες δικές του επινοήσεις ή διαλεγόμενος με τους ακροατές του. Οι υποθέσεις των παραμυθιών είναι φανταστικές, δεν δεσμεύονται από τόπο και χρόνο, ξεκινούν με τη φράση «μια φορά και έναν καιρό», τα πρόσωπα είναι αόριστα, ένα βασιλιάς, ένα ντρόγινο, ένα παιδί και φανταστικά, νεράιδες, μάγισσες, δράκοι, ζώα που μελάνε, νεκροί που ανασταίνονται με μαγικά βότανα ή μαγικές λέξεις κτλ. Άκουα παραμύθια λοιπόν στο χωριό της μάνας μου, στο χωριό του πατέρα μου και άκουα παραμύθια και στο μαγαζί του πατέρα μου. Το ποδηλατάδικο που είχε και έχει ακόμα, όπου το χειμώνα ειδικά που δεν είχε δουλειά και έξω είχε χιόνια και βροχές, ήμασταν μέσα στο μαγαζί, με τη σόμπα να μένει, καθόμασταν, μαζευόντουσαν και όλοι οι φίλοι του εκεί και αρχίζαν ιστορίες, παραμύθια, νέα της εποχής, αναζητήσεις για εγγλέζικες και φίλες στα βουνά, κρυμμένες, δηλαδή όλα μύθι, θρύλοι και παραμύθια είναι ένα πράγμα. Εκεί λοιπόν καθόμουν εγώ και άκουγα και ταξίδευα. Αυτό έκανα. Φυσικά, μεγάλωσα, έφυγα από τα Τρίκαλα. Τα παραμύθια μείναν πίσω στη μνήμη μου, δεν τα ξαναέφερα μπροστά μου. Άρχισα να κάνω ταινίες, άρχισα να αφηγούμε εγώ πια, δηλαδή με άλλο τρόπο, παραμύθια και ιστορίες.
και τα παραμύθια τα ξαναβρήκα όταν γεννήθηκε ο γιος μου, ο Πέτρος. Μαζί του λοιπόν, πηγαίνοντας από παραμυθού σε παραμυθού και από πάρτι σε πάρτι, ανακάλυψα λοιπόν πάλι τα παραμύθια, άρχισα να τα ξανακούω μαζί του. Και κάπως έτσι μου γυρίστηκε ξανά η ανάγκη και η περιέργεια να ξαναγυρίσω τα παιδικά μου χρόνια και εγώ και να ξαναβρω το χαμένο νήμα. Αυτή η ταινία που έγινε πρώτα απ' όλα σαν μια προσπάθεια δική μου να ξαναγυρίσω, να συνδέσω το παρόν μου με το παρελθόν. Έγινε σε ένας αποχαιρετισμός στους παππούδες μου που φύγαν και σε μια γενιά η οποία χάνεται και πίσω της δεν αφήνει τίποτα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφηγήθηκαν παραμύθια, μερικοί από τους οποίους είναι και εδώ ανάμεσά μας τώρα, είναι οι Αντιγόνοι, κάποιοι άλλοι, όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν το σπάνιο χάρισμα να μοιράζονται. Δεν είναι η ικανότητα απλώς να αφηγούν τα πράγματα, είναι το χάρισμα να μοιράζονται. Να μοιράζονται στιγμές, να μοιράζονται αισθήσεις, να μοιράζονται γεύσεις και αρώματα. Και νομίζω ότι πιο σπουδαίο προσώμη ενός παραμυθά δεν είναι το να αφηγείτε ωραία ή να φτιάχνετε ωραίες εικόνες, είναι το να μοιράζετε συναισθήματα. Και αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι που σήμερα λιγοστεύει και πρέπει να βρούμε τρόπους να το ξαναδημιουργούμε. Αυτές όλες οι γιορτές που γίνονται, όπως λέω με το φυσικό, είναι ίσως μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε πράγματα και να ξαναπιάσουμε το νέο από την αρχή. Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε η πρώτη δημόσια προβολή του στο Δημοτικό Κινηματογράφο του Μήλου Ματσόπουλου, διάρκειας 115 λεπτών. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Γιαγιάδες και παππούδες, λαϊκοί παραμυθάδες από τα χωριά των Τρικάλων, αφηγούνται στο κινηματογραφικό φακό με το δικό τους εκφρασικό τρόπο. Ένα οδηπορικό καταγραφής, μύησης και μνήμης.